Είμαστε σήμερα εδώ μαζί με όλο το σύλλογο και με διάφορους άλλους φορείς για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί αύριο. Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται σε μία περίοδο πραγματικά πολύ δύσκολη για όλη την ελληνική επικράτεια, πολύ δύσκολη για τα παιδιά μας, πολύ δύσκολη για τους δασκάλους. Είναι το δωράκι που μας επιφύλαξε η κυρία Κεραμέως, καθώς βγαίνουμε από την καραντίνα. Ένα νομοσχέδιο που δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται καθόλου στις προσδοκίες μας, δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα των καιρών, που μιλάμε για μια καλύτερη εκπαίδευση, για μια εκπαίδευση που θα δώσει την όθηση στους μαθητές μας, που θα δώσει την όθηση στα Ελληνόπουλά μας να ξεφύγουν από τα στενά όρια που μέχρι τώρα έχουν βρεθεί. Το νομοσχέδιο αυτό λοιπόν είναι σε πολυπίκυλα θέματα μας βρίσκει αντίθετους. Όπως το πολύ βασικό. Ο αριθμός των μαθητών, ενώ θα περιμέναμε όπως είχε συμβεί σε άλλα νομοσχέδια παλαιότερα, να πέσει, γιατί ξέρουμε ότι όσο λιγότεροι μαθητές βρίσκονται μέσα στην τάξη, τόσο περισσότερο χρόνο τους διαθέτει ο δάσκαλος μέσα στην τάξη, τόσο περισσότερο το κάθε παιδί μπορεί να ανταποκριθεί στις δυσκολίες που του παρουσιάζονται, έρχεται να αυξήσει τον αριθμό των μαθητών. Έτσι λοιπόν, από 22 που ήταν στις μικρές τάξεις, φτάνει στο ανώτατο όριο των 25. Εν μέσω κορονοϊού λοιπόν, αν μη τι άλλο, είναι παράδοξο αυτό. Να αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών. Ένα πάρα πολύ βασικό. Εδώ λοιπόν βρίσκει αντίθετους όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Και τους γονείς. Έχουμε συναντηθεί με γονείς όλο αυτό το διάστημα και πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιος συμβούλεψε την Πρωθυπουργό να αποβεί σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό σημείο. Νομίζω έχει χρόνο να το σκεφτεί, πρέπει να το σκεφτεί, πρέπει να το αλλάξει. Οι μαθητές μας, τα παιδιά μας χρειάζονται καλύτερη εκπαίδευση. Λοιπόν.